Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Βακεθιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να καλέσω μέσω της εκπομπής σας τους γονείς τους οποίους αφορά το θέμα αυτό, η δημιουργία δηλαδή του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών. Να πω ότι είναι μια απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ηρακλείου. Αποφάσισε λοιπόν η Επιτροπή αυτή να στηρίξει την ίδρυση του Συλλόγου Μονογονεϊκών Οικογενειών στο Ηράκλειο και απευθύνει πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους γονείς για την υποβολή αιτήσεων στον υποίδρυση σύλλογο. Τώρα για να έρθω στον πρόλογό σας, αυτό που είπατε πριν, πόσοι είναι και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, θα σας πω ότι τα προβλήματα νομίζω ότι τα φανταζόμαστε όλοι, είναι πολλά και ποικίλα και ξέρετε κυρία Βακεθιανάκη και τώρα με το θέμα του κορονοϊού αυξάνονται τουλάχιστον τα οικονομικά τους προβλήματα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για μια οικογένεια μονογονεϊκή ουσιαστικά προσφέρει μόνο αυτός. Καλείται δηλαδή ο ίδιος να αναλάβει, να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών ζητημάτων ή και εξ ολοκλήρου τα οικονομικά ζητήματα που υπάρχουν στην οικογένειά του, που προκύπτουν από την οικογενειακή του κατάσταση. Επομένως τώρα που έχουμε και πολλά θέματα ανεργίας, οικονομικά θέματα, νομίζω ότι είναι ακόμα ένας λόγος που μας ενισχύει την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό να σας πω, έχω όμως τον αριθμό των οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών που έχουν έρθει σε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για διάφορους λόγους. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος, μετράμε γύρω στις 770 μονογονεϊκές οικογένειες που σας λέω έχουν έρθει σε επαφή με το Δήμο Ηρακλείου και τις κοινωνικές του υπηρεσίες. Προφανώς υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός φαντάζομαι ακόμα που δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή, δεν χρειάστηκε ή εν πάση περιπτώσει για κάποιους λόγους δεν έρθει σε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο αριθμός λοιπόν που σας ανέφερα νομίζω ότι είναι ήδη αρκετά μεγάλος και γι' αυτό ο στόχος του συλλόγου αυτού που είναι υποίδρυση θα είναι η υποστήριξη και η προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών και η διαχείριση ποικίλων θεμάτων που άπτονται της οικογενειακής τους κατάστασης. Ήθελα να σας ρωτήσω, όντως είναι ένας μεγάλος αριθμός και φανταζόμαστε εμείς ότι αυτά τα άτομα που έχουν έρθει στις κοινωνικές υπηρεσίες είναι για να ζητήσουν κάποια βοήθεια, έχουν προβλήματα ούτως ή άλλως, αλλά και αυτό που είπατε ότι και σίγουρα θα υπάρχουν και μονογονεϊκές οικογένειες που τα βγάζουν πέρα, έτσι, ναι. Τα βγάζουν πέρα, οπότε ο αριθμός αυτός σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ακριβώς, γιατί ξέρετε κυρία Βακεθιανάκη, το γνωρίζετε πολύ καλά νομίζω, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που επιλέγουν τη μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή από άποψη. Υπάρχουν γυναίκες που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά χωρίς σύντροφο. Επομένως είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής, της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Υπάρχουν όμως και οι διαδεδομένοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν απώλεια συζύγου, έχουν βιώσει την απώλεια του συζύγου τους, του συντρόφου τους. Υπάρχουν πολλών ειδών μονογονεϊκές οικογένειες που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και καλό είναι μέσω ενός φορέα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους θεσμικά κατοχυρωμένα, να διεκδικούν λύσεις θεσμικά κατοχυρωμένες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων τους. Πάντα ένας σύλλογος μπορεί να διεκδικήσει με ισχυρότερο τρόπο δικαιώματα και λύσεις και αποτελεσματικές λύσεις ώστε να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν. Και να δώσει και το ερέθισμα ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές, σε άλλους δήμους, να κάνουν το ίδιο. Οπότε οι κατατόπου σύλλογοι μπορούν να ενδυναμωθούν ακόμα περισσότερο μέσα από ένα συλλογικότερο όργανο. Σωστά. Κάποια στιγμή. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι τα προβλήματα μπορεί να είναι οικονομικά, μπορεί να είναι κοινωνικά, μπορεί να είναι ψυχολογικά, μπορεί να είναι νομικά. Έτσι, μπορεί και όλα μαζί που αντιμετωπίζει μια μονογονεϊκή οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, ισχύει εν διενώση, κυρία Βακεθιανάκη, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά.
Θέλω να πω τώρα, αν μου επιτρέπετε, τον τρόπο επικοινωνίας των μονογονέων που θέλουν να συμβάλλουν στην ίδρυση αυτού του συλλόγου. Καταρχάς να πω ότι η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας απλά αποφάσισε την ίδρυση του συλλόγου, αποφάσισε ουσιαστικά να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους, να ενεργοποιήσει τους γονείς αυτούς, ώστε να δημιουργήσουν οι ίδιοι το σύλλογο. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη ένα σχέδιο καταστατικού. Μας βοήθησε και το μέλος μας η κυρία Καλονάκη, που είναι και νομικός. Μένουν κάποια σημεία του καταστατικού να τα συζητήσουν τα ίδια τα μέλη του συλλόγου, έτσι, και να καταλήξουν. Επομένως, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ καλό δρόμο για να ετοιμάσουμε αυτό το σύλλογο. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να συμβάλλει στην ίδρυση αυτού του συλλόγου, θα πρέπει να επικοινωνήσει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, μέχρι 17 Ιουλίου, να στείλει μια αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αυτό μπορεί να το κάνει με πολλούς τρόπους, μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στη ΔΕΠΗΣ Ηρακλείου. Μάλλον, αν μπείτε στη σελίδα του Δήμου, αν μπει ο ενδιαφερόμενος στη σελίδα του Δήμου, θα δει στην πρώτη σελίδα ένα μπάνερ που γράφει αίτηση για το Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών. Επομένως, αν μπει στη σελίδα του Δήμου, θα το δει μπροστά του και μπορεί να συμπληρώσει μια αίτηση. Τα στοιχεία του. Ναι. Μπορεί επίσης να πάρει τηλέφωνο, αν θέλετε να το πούμε στους ακροατές σας, ναι, βεβαίως. Το 2821-243-360 και 361 είναι το fax, δηλαδή είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω fax, με όλους τους τρόπους μπορεί να στείλει την αίτησή του, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό το σύλλογο των μονογονεϊκών οικογενειών, που νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμος για τους ενδιαφερόμενους γονείς, μια και, όπως είπαμε, είναι πολλά και ποικίλα τα προβλήματα που ανακύπτουν, για τα οποία αναζητούνται λύσεις. Και είναι σημαντικό αυτό που αναφέρεται και στην ανακοίνωση, ότι ίσως έτσι αυτόματα το μυαλό μας να πηγαίνει μόνο στις γυναίκες, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε συνηθίσει τις γυναίκες να έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους, υπάρχουν όμως και πολλοί άντρες που είναι σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, με χαρά θα δεχτούμε και τους άντρες και τους θέλουμε, γιατί θέλουμε να είναι και άντρες και γυναίκες στο σύλλογο, να είναι γονείς γενικά που φροντίζουν τα παιδιά τους. Και είναι σημαντικό να καλέσουμε και τους άντρες που είναι μονογονείς να συμμετάσχουν σε αυτό το σύλλογο μόνο με μια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όπως σας είπα, με όλους τους τρόπους μπορούμε να δεχτούμε αυτή την αίτηση, είτε ηλεκτρονικά στη σελίδα του Δήμου, είτε στο 243-360. Να σας πω εδώ, κυρία Βακεφιανάκη, ότι φαίνεται να υπάρχει μια αυξητική τάση στο μοντέλο αυτό της οικογένειας, της μονογονεϊκής οικογένειας. Αυτό εξηγείται με πολλούς τρόπους. Αλλά επειδή συνήθως ο ένας γονιός καλείται να σηκώσει το βάρος, είτε αυτό είναι οικονομικό, είτε είναι ψυχολογικό, είτε είναι κοινωνικό, σίγουρα χρειάζεται βοήθεια και συμπαράσταση, και είμαστε έτοιμοι στο Δήμο Ηρακλείου να συμβάλλουμε και εμείς όσο μπορούμε και στη σύσταση του συλλόγου, αλλά και στη συνέχεια, στα αιτήματα του συλλόγου αυτού, μια και είναι απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας η ίδρυσή του. Ναι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε στο τέλος της 17ης του μήνα, που είπατε ότι τελειώνει η διαδικασία, ο αριθμός των ανθρώπων που θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον, και στη συνέχεια, βέβαια, καθώς θα σχηματίζεται αυτός ο σύλλογος, και τι προτάσουν οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες και άνδρες. Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θέλω να σας πω, βέβαια, επειδή εμείς στείλαμε το δελτίο τύπου χθες, ήταν χθες η πρώτη μέρα, θέλω να σας πω ότι ήδη έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αιτήσεις, από ανθρώπους, από γονείς που ζητούν να μάθουν πολλά περισσότερα. Είναι ήδη πολλοί εκείνοι που έχουν κάνει αίτηση.
Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ανάλογη κινητικότητα και ενδιαφέρον και τις επόμενες μέρες. Πάντως σας λέω αλήθεια ότι ενώ είναι στον αέρα η ανακοίνωση εδώ και ένα 24ωρο και κάτι και μερικές ώρες, ήδη έχουμε συμπληρώσει για παράδειγμα τα 21 άτομα που χρειάζονται για την προσωρινή διοικούσα. Θα έχουμε πολύ περισσότερα δηλαδή, για να ξεκινήσουμε και μετά να γίνει γενική συνέλευση και λοιπά και να επιλέξουν την διοίκησή τους, το διοικητικό του συμβούλιο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ήδη υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι προφανώς που έλειπε, κυρία Βακεθιανάκη, ναι. Και το αποζητούν οι άνθρωποι. Το ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα σωματείο, ένα σύλλογος για κάποιες ομάδες ανθρώπων, δεν σημαίνει πως αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Νομίζω και στον κοντινό μας περίγυρο, μπορεί και το συγγενικό, το φιλικό ή τον ευρύτερο, να ξέρουμε ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες που ανατρέφουν μόνοι τους τα παιδιά τους από διάφορες ή κατ' επιλογή, όπως είπατε. Είμαστε πια σε μια σύγχρονη κοινωνία, υπάρχει αυτή η απελευθέρωση. Τώρα και πολύ πιο εύκολα κάποια ζευγάρια αποφασίζουν, αφού δεν τα βρίσκουν, να χωρίσουν τους δρόμους τους, οπότε αναγκαστικά θα μου πεις, συνήθως οι γονείς είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά, αλλά τέλος πάντων δεν είναι η εικόνα. Ξέρετε, ναι, είναι κοντά σε αυτά τα παιδιά συνήθως, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να είναι κοντά σε αυτές τις οικογένειες, γιατί χρειάζονται στήριξη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να διεκδικήσουμε μέσω του συλλόγου λύσεις και διεξόδους για τα προβλήματα των οικογενειών αυτών, γιατί πρέπει να αποδεχτούμε ότι αποτελεί μια σύγχρονη πραγματικότητα. Ναι, είναι γεγονός και αυτό. Και μεγάλη μερίδα του πληθυσμού από ό,τι αποδεικνύεται. Ακριβώς. Και εδώ. Εμείς ως Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, δίνουμε ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα, δηλαδή δίνουμε την ενεργοποίηση και στη συνέχεια βεβαίως τη στήριξη. Αλλά οι ίδιοι οι μονογονείς είναι που θα λειτουργήσουν το σύλλογο και θα τον πάνε παραπέρα και θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, πάντα με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Αλλά θα πρέπει οι ίδιοι οι άνθρωποι ενδιαφερόμενοι να ενεργοποιηθούν και να διεκδικήσουν μέσω του συλλόγου τις λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν, που όπως είπαμε είναι πολλά και ποικίλα και άπτονται βεβαίως της οικογενειακής τους κατάστασης. Κυρία Παπαδάκη, να ευχηθούμε να πάνε καλά, να προχωρήσει και να υλοποιηθεί και να δώσει καρπούς και αυτή η ιδέα και αυτός ο σύλλογος, γιατί μπορούν να βγουν πολλά πράγματα χρήσιμα μέσα από τη λειτουργία του και προς όφελος των ανθρώπων αυτών που θα απαρτίζουν το σύλλογο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε, την εικόνα και όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος ή κάποια φίλοι που μας ακούν και θα ήθελα να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια. Εμείς θα ευχηθούμε καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βακεθιανάκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς.